Χορηγός για το σημερινό βίντεο είναι η Enemba.com. Στην Enemba θα βρείτε παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες σε πάρα πολύ καλές τιμές. Επίσης θα βρείτε δωροκάρτες για Steam, Xbox Live, Nintendo, PSN, καθώς δωροκάρτες για Roblox και για Fortnite V-Bucks. Για να βοηθήσετε εμένα με τη χορηγία, αγοράστε παιχνίδια με τα links στην περιγραφή. Επίσης τρέχουν και διάφορες εκτόσεις που θα βρείτε παιχνίδια σε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Και τώρα επιστρέφουμε στο σημερινό μας βίντεο. Καλησπέρα σε όλες τις παιχτούρες, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Farming Simulator 22 μαζί με τον μικρό Μήτρο. Όπως βλέπετε σήμερα είμαστε εδώ πέρα γιατί είμαστε καλοκαιράκι αν δεν κάνω λάθος, έτσι, Ιούλιος, ναι. Και μας λέει βροχές πολύ σύντομα και πρέπει να κάνουμε harvest, οπότε θα την πατήσουμε βλέπω. Αφήσα να τσεκάρω καιρό να δω πότε λέει για βροχές. Λέει για βροχές στις 11 η ώρα και μετά στις 12 δεν έχει κάτι. Οπότε πάμε να στρωθούμε λίγο γιατί πάει κοντεύει 10. Αργήσαμε λίγο να ξυπνήσουμε. Είμαστε εδώ όμως παιχτούρες μου. Πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε harvest. Και αυτά τα χωράφια εδώ πέρα, το barley. Και τα δύο τα χωράφια. Και σήμερα ίσως ξεκινήσουμε και κανιά παραγωγή, έτσι να βάλουμε αλευράκι. Για να ξεκινήσουμε και μετά να έχουμε και αλεύρι για ψωμί. Να πουλάμε και κανιά παραγωγή παραπάνω εκτός από τα πράγματα που συσκευάζαμε με το beetroot. Οπότε κάτι καλύτερο θα βγάλουμε σίγουρα σε χρήματα. Οπότε να ξεκινήσουμε εδώ όπως είναι. Να κάνουμε unfold. Είναι unfolded. Ωραία. Το έχω να κάνει πίσω straw. Ωραία. Τώρα είναι enabled straw λογικά. Για να το τσεκάρουμε. Ότι θα πετάει σειρές πίσω. Και πετάει σειρές. Τέλεια. Έχουμε και τον baler μετά να κάνουμε μπάλιασμα. Λοιπόν παιχτούρες μου, σήμερα έχουμε αρκετή δουλίτσα. Ξεκινήσαμε από την αρχή, μπήκαμε μπούνια. Έχουμε μία αυτή τη δουλειά. Οπότε πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη ταυτόχρονα. Η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Καθίστε μέχρι να γυρίσω. Κάνε ένα εργάτη. Βάλαμε εργάτη σε αυτό. Για να κάνω κάτι άλλο που θέλω σε αυτό εδώ πέρα το χωράφι. Πρέπει να κάνω 2-3 headland εδώ για να μπορεί να γυρνά γιατί είναι τα δέντρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Έχουμε βάλει πατζάρι. Για να έχουμε λίγο παραπάνω σε πατζάρι, γιατί ήταν μικρότερο σχετικά το άλλο το χωράφι που είχαμε πάρει. Οπότε έχουμε δύο χωράφια πατζάρι. Δίπλα μετά από αυτό το χωράφι, το 49 που βλέπετε μπροστά μας, πέρα είναι το δικό μας που είχαμε βάλει καρότα. Έχει πολλή δουλειά και εκεί. Έχει πολλή δουλειά και εδώ. Γενικά έχει πολλή δουλειά. Πολύ σήμερα. Ο bunker silo is done fermenting. Το silage είναι έτοιμο παιχτούρες μου, οπότε μπορούμε να το πουλήσουμε και σήμερα. Αργότερα μόλις τελειώσουμε εδώ με τα harvesting ή όταν πιάσει κανένα βοχή για να μην φάμε κανένα penalty εδώ πέρα. Θα κάνουμε κανένα τέτοιο, κανένα πούλημα, άμα θέλει κανένα τάισμα τα ζωάκια μας. Ξέρετε εσείς. Λοιπόν, άλλη μία γυρίσω πίσω, πιστεύω είναι εντάξει, έτσι και αλλιώς από εδώ δεν έχει τόσο το δέντρο. Απλά είναι του χαντάκι. Θέλω να μου προτείνετε ιδέες. Σήμερα θα ετοιμάσω μερικά χωράφια να τα σπείρουμε κιόλας, να κάνουμε plow. Αλλά θέλω να προτείνετε τι σοδιές να παίξουμε. Γιατί χωράφια δεν προλάβουμε να σπείρουμε. Γιατί θα έχουμε και αυτό, θα έχουμε και το δύο τα barley. Έχουμε το άλλο που είχαμε κάνει έτοιμο plow στο προηγούμενο. Έχουμε 7 χωράφια, 8. Να κάνουμε σπορά, σίγουρα. Λοιπόν, έφυγε πιλαράκο μου. Καθίστε να τελειώσει εδώ πέρα. Ή αφήστε τον γιατί το έχω κάνει λίγο στραβό εδώ πέρα. Οπότε και δεν θα το πάρει, θα το αφήσει. Τέλεια, εδώ. Το μπάρελι θα βγάλουμε μπόλικο. Και έχουμε εδώ το τραχτεράκι με δύο τρέιλερ. Οπότε είμαστε άνετοι. Με το μικρό το κλάσσα το κάνω τις μεταφορές. Δίπλα είναι το σιλό μας, γιατί αλλιώς θα πηγαίνω, θα αδειάζω, ξέρετε. Λοιπόν, μόλις τελειώσω αυτή τη σειρά, να πάμε να τσεκάρουμε λίγο τι τιμή παίζει αυτή την περίοδο το silage. Το silage θα το διώξουμε έτσι όπως είναι τώρα. Θα το μαζέψουμε και θα πάμε να το πουλήσουμε. Δεν θα κάτσουμε τώρα να πάμε biogas γιατί με 14.000 ούτε λεφτά για biogas μπορούμε να βάλουμε ούτε τίποτα. Θα πουλήσουμε λίγο το silage, θα πουλήσουμε λίγο την παραγωγή με τα πατζάρια κάτω. Να βγάλουμε κανένα φράγκο, να μπορούμε να πάρουμε κανένα μηχάνημα. Πάμε κανένα σπόρο εδώ να φυτέψουμε, να πάρουμε λιπάσματα τέτοια γιατί δεν θα έχουμε τίποτα στο τέλος. Να τσεκάρουμε λίγο τι παίζει. Έχει πολλά χωράφια σήμερα και άλλα δύο μπροστά μας εδώ, harvest, ready. Έχει άλλο ένα πέρα δεξιά, άλλο στο βάθος. Έχει πολύ το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε.
πάμε εδώ. Πάμε στις τιμές του. Στις τιμές του Silage. Animal Dealer 458. Τα 1000 λίτρα. Κάνα 50 άρικο θα το βγάλουμε. Παραπάνω. Λοιπόν, πατάμε λίγο εδώ το φιλαράκο. Δεν είναι δικό μας. Εγώ λέω να πω σε timelapse για να το προλάβουμε αυτό. Να προλάβω και το από εκεί. Μήπως χρειαστεί και ο παίχτης κάτω να πάω να τον αδειάσω. Οπότε μπαίνουμε timelapse να τελειώσουμε λίγο τις δουλειές. Γιατί έχουμε και σπορές να κάνουμε και flow να κάνουμε και λιπάσματα. Και δεν ξέρω τι θα προλάβω. Οπότε φύγαμε. Timelapse θα τα κάνουμε γρήγορα. Μπαμ μπαμ. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σταματήσει το timelapse γιατί μας έπιασε μπόρα. Λοιπόν, παιχτούρες, θα αφήσω αυτό εδώ πέρα. Πάμε κάτω, όπως είπαμε, έχει γίνει το silage. Θα πάμε να μαζέψουμε το silage, να το πουλήσουμε και μετά θα γυρίσουμε εδώ όταν τελειώσει η βροχή. 12 η ώρα λέει θα τελειώσει. Και θέλω να δω, να μαζέψω πρώτα αυτό, μου αφήνει το τσάπ απ' έξω, ώστε να μπορώ να το χρησιμοποιήσω στην επόμενη παραγωγή Silage. Δεν ξέρω αν το τραβάει τώρα αυτό. Λογικά θα το τραβάει αυτό που θέλουμε κιόλας. Λοιπόν, κατεβάζουμε κάτω και ξεκινάμε να μαζέψει το απ' έξω, παιδιά. Το τσαφ. Ωραία, το μαζεύει αυτό που θέλαμε. Δεν φεύγει έτσι μονόπατα, ρε φίλε. Δεν πατάει πίσω. Λοιπόν, 6.000 δεν είναι λίγο, είναι κοντά στα 7-8.000. Πολύ μας είχε φύγει απ' έξω, έτσι έπρεπε να το έκανα και να το πέταξα ξανά μέσα. Μην πειράζει, τώρα στην επόμενη φορά θα το αδειάσω κάπου πιο δίπλα εδώ. Να το κάνουμε. 7.000 λίτρα, ωραία. Λοιπόν, αδειάσαμε το βουναλάκι μας εδώ, έχει και ένα τσίκ εδώ, δεν πειράζει. Και πάμε να ανοίξουμε... Πάμε να ανοίξουμε το μουσαμά, να τον ανοίξουμε από εδώ καλύτερα, που είναι πιο χαμηλό να μπορώ να μπω μέσα. Πάμε καλύτερα από εδώ. Α, τα άνοιξε όλο. Οπότε νόμιζα θα τα άνοιγε λίγο-λίγο, δεν πειράζει, καλύτερα. Πάμε από που θέλουμε. Ελπίζω να μπορεί... Πάμε να δούμε, ο άλλος επάνω τελείωσε. Ωραία. Καθίστε, μην τον αφήνουμε να κάθεται. Αφού τελειώσαμε εδώ... Θα κατεβάσω κάτω το Fiat Agri, να πάρω το Fiat Agri να το μεταφέρω το Silage, γιατί άλλο το μικρούλι είναι λίγο επικίνδυνο. Όπου ευτυχώς έστριψε απότομα και το σώσαμε. Θα το πάρει όλο μέσα. Οχοχοχοχοχ. Τα λεφτά που αφαιρέσανε, ήμασταν 28 κάπου εκεί. Τα λεφτά που λείπουνε, τα πήρε για τα νίκια εδώ πέρα, ε. Για τη μέρα που πέρασε και τέτοια πράγματα. Θα χρειαστεί να το ξαναφέρω πάλι εδώ, να αδειάσω και να ξαναφύγω. Ε, όχι. Δεν θα το κάνω αυτό. Θα κατέβω κάτω όπως είμαι, να αδειάσω μέσα στο σιλό, αυτό το υπόλοιπο, κατευθείαν, και να πάω να ξεκινήσουμε το χωράφι με το καρότο. Να αδειάσω το τρέιλερ και να το πάω κατευθείαν εκεί να μαζεύει καρότα μετά. Και θα χρειαστεί να μεταφέρουμε πολύ καρότο στο σιλό μας, θα το φυλάξουμε εκεί και στα επόμενα επεισόδια θα ξεκινήσουμε να δούμε τι παραγωγές να κάνουμε αυτά. Θα πάμε στο prepare food και τέτοια, θα δούμε. Λοιπόν, αδειάσαμε και είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε να ξεκινήσει... όχι να ξεκινήσουμε τα καρότα. Να ξεκινήσει ένα παλικάρι τα καρότα και εμείς θα κάνουμε λίγο μεταφορές. Θα βγάλουμε κανένα φράγκο γιατί έχουμε μείνει αφράγκοι. Έφυγες, ξεκίνα. Καροτάκι, καροτάκι, μαζεύει, τέλεια. Άμα μείνει κάτι,
Θα το δούμε εμείς, θα το φτιάξουμε. Προς το παρόν το πάει καλά. Σταμάτησε η βροχή. Έλα. Όπως είμαι, καθίστε να μην χάνουμε καθόλου ούτε δευτερόλεπτο. Έφυγες, φιλαράκο. Λοιπόν, πάμε να αδειάζουμε εμείς τώρα κατευθείαν το beetroot. Άλλα 70 και άλλα 6076 ήταν εδώ. Το χωραφάκι αυτό. Καλό. Τουμπάνο. Και μετά στο καρότο θα βγάλει 270.000 υπολογίζω σίγουρα. Θα δούμε πως βγάλουμε και τίποτα παραπάνω, γιατί είναι καρότο και όχι beetroot. Πατζάρι δηλαδή. Θα δούμε. Θα βγάλουμε πολύ πράγκο. Στους επόμενους μήνες θα κάνουμε ανάκαμψη καλή. Δεν το περιμένετε. Πάμε να αρχίσουμε από εδώ, από αυτή τη μεριά, για να φορτώσουμε silage. Έχουμε αρκετό και θα βγάλουμε αρκετά πράγκα. Σιγά σιγά. Μεταφορές. Θα την πατήσω. Δεν μπορώ να το μαζέψω. Δείτε γιατί. Εκεί που σηκώνεται πάνω το τραχτέρ, δείτε, δεν ρουφάει από κάτω. Θέλουμε να βάλουμε κανένα belt, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, επειδή δεν φτάνει καλά, πιστεύω θα μπορώ έτσι να τα κουμπίσω λίγο πάνω, όπως βλέπετε. Και πέφτει και γεμίζει. 1000 λίτρα θα μας πάρει κάτι μέρες. Το έχω βάλει λίγο έτσι με το χέρι πάνω, γιατί δεν το φτάνει, όπως βλέπετε. Αλλά από ό,τι βλέπω το μαζεύει και πολύ καλά μάλιστα. Και γεμίσει 3800. Γεμίσουμε 70.000 λίτρα έτσι. Σιγά σιγά. Σήμερα έχουν αναλάβει τη δουλειά εργάτες, τα παλικάρια εδώ. Εδώ τα ζωάκια μας έχουν φαγητό. 54.000. Άρα έχουν μπόλικο εδώ φαγητό, νερό 20. Τα ζώα 60 ακόμα. Γαλατάκι εδώ μας έχουν βγάλει ένα χιλιάρικο σχεδόν. 911 είναι αυτό. Πολύ καλά. Στα χιλιάρικο γεμίζει η παλέτα. Πας για τη δεύτερη μετά. Και ξεκινάμε και παραγωγές και μεγάλα. Οπότε πάμε μπούνια. Καταλαβαίνει. Να το, έχει μείνει λίγο εδώ πέρα. Το περισσότερο το έχει φάει, ε. Έχει άλλα 32.000 μέσα. Αυτό το παίρνει πέρα εκεί, το παίρνει. Μαζεύει και από εδώ. Ναι, μαζεύει και από εδώ. Οπότε μπήκε σε τέλειο σημείο. Έλα, 98%. 99%. 100. Ωραία. Αφήνουμε εδώ. Παίρνουμε το φιατάγκρι. Φιατάρα μου, έλα μη μου μασάς τώρα εδώ πέρα. Πάτα κάτω, γιατί έχουμε πολύ χρήμα να πάρουμε τώρα. 70.000 με 400 κάτι. Θα βγει η λεφτά, θα βγουν οι λεφτά. Πάμε έτσι, κανένα 50 σύνολο παραπάνω από όλους τους islands. Στα 50.000 να γράφει 50.000. Το επόμενο φορτίο θα είναι πιο ελαφρύ, είναι κάπου στα 20 κάτι χιλιάδες λίτρα. Τσάκα πάμε να το φέρουμε. Στον επόμενο μήνα μπορούμε να ξανακουρέψουμε πάλι γρασίδι και θα βγάλουμε πάλι silage και το πουλήσουμε και θα πάμε έτσι να παίρνουμε κάθε 2-3 μήνες, δηλαδή 4. Πέσαμε έξω τώρα εδώ από το βάρος. Μας μπαλατσάρεις πίσω. 3-4 μήνες θα βγάζουμε ένα αξιοπρεπέστατο έτσι χαρτζιλικάκι. Τώρα για αρχή. Μετά θα βάλουμε κανένα biogas, θα βγάζουμε από την ενέργεια, οπότε θα είναι λίγο καλύτερο. Φτάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο ένας ο εργάτης είναι εδώ, έχει σταματήσει για άδειασμα. Ο άλλος ο εργάτης πρέπει να έχει σταματήσει και ο άλλος. Animal dealer, ωραία. Να δούμε πώς θα βγάλουμε εδώ πέρα, ρε παιδί. 70.000 λίτρα. Ωπα, κόψε. Και πουλάμε. Να τα, βγαίνουν τα λεφτά, καλά. Πάμε λίγο. Έτσι, μπράβο. Τόσο σου λέω. 32.000 εδώ πέρα με ένα φορτίο. 70. 32. Καλά είπα. Εκεί στο 50, 40, κάπου εκεί. Καλά είναι. Λοιπόν, τώρα δεν το παίρνω για να συνεχίσει απευθείας μετά να μαζέψει. Πολύ καλά. Λοιπόν, όπως είμαι,
κάτσε να κάνω μια τροποποίηση. Πώς θα πάρει, μωρέ. Το Plus εδώ, customize, το extension, το full. Τα 22.000 λίτρα. Δεν το είχα τόσο καιρό εκεί. 22.000 λίτρα με 2.500. Ελπίζω να μπορεί να φτάσει η κομπίνα τώρα το μόνο πρόβλημα. Φτάνει. Όπα. Αν το φτάνει, δεν είναι πολύ ψηλό. Ωραία. 22.000 λίτρα είναι αρκετές φορές. Σχεδόν 3 φορές να γεμίσει μια κομπίνα. Οπότε άνετη πάμε. Τώρα βέβαια κάνουμε μεταφορές μία-μία με την κομπίνα στο σφυλό. Είμαστε τι επαγγελματίες. Τρομάρα μας. Ω, μου φάγανε τα λεφτά. Είναι το ενίκιο στην άλλη την κομπίνα. Πω. Εδώ που βγάλαμε λίγα φράγκα. Vehicle leasing cost 12.500. Τι πήρα new vehicle. Πήραμε και το trailer. Το, όχι το trailer, το άλλο, το μικρούλι. Το belt. Εδώ είναι άλλα 21. Ωραία παιδί μου, τι γίνεται σήμερα. Άστο αυτό εδώ πέρα. Πάμε να κάνουμε καμιά άλλη δουλίτσα, γιατί τα λεφτά που βγάλαμε τα φάγανε τα leasing πάλι. Είναι η ώρα που λειτουργεί το μηχάνημα. Έχει κλείσει 3 ώρες εκείνο σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε big bag και να φέρνουμε φάρμακα. Λιπάσματα, θέλω σίγουρα 2 τέτοια τσουβαλάκια. Ωραία. Και έχουμε στο τέλος να πουλήσουμε και Redbit, παιδιά, πατζάρι. Οπότε, big leasing cost, νάτο, 12K. Ωραία, φίλε. 12.000 για να την ώρα, ρε, που δούλεψε το μηχάνημα. Και αυτό το μηχάνημα έχει δουλέψει 2 ώρες σύνολο. Φανταστείτε να δουλέψει 3 ώρες και... Όλα δουλεύουν ρολόι. Πήραμε λίπασμα. Έχουμε και το plow μαζί μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε... Να κάνουμε κανένα plow, κανένα fertilize, να είναι έτοιμα τα χωράφια για σπορά. Στο επόμενο επεισόδιο θα πλακώσουμε να κάνουμε σπορές. Δεν κάνουμε σήμερα, δεν το προλαβαίνουμε σίγουρα. Οπότε τώρα φύγαμε να πάμε στο 23, στο 8. Να πλακώσουμε μετά το 48, το 76, το 81, το 53. Θέλει να μαζέψουμε και τις μπάλες και το 52. Οπότε το αφήνουμε για άλλη φορά. Πάμε να κάνουμε τα άλλα που είναι άδεια πρώτα. Λοιπόν, φτάσαμε στο χωράφι μας. Πάμε να πλακώσουμε μία λίπασμα πρώτα και μετά plow. Οπότε μπήκαμε, κάναμε ό,τι είναι να κάνουμε. Όπου εδώ τώρα δεν φαίνεται κιόλας. Δεν πειράζει, πάμε στο περίπου. Τα χοντρά να βλέπουμε να φεύγει, απαιτάει λίγο απ' έξω, να ξέρουμε ότι πιάνει. Ξαναγυρνάμε και δεύτερη φορά, δεν έγινε κάτι. Οικονομικό είναι το fertilizer. Θα ξαπεράσω άλλη μία πίσω. Για δεύτερη μετά μόλις το κάνουμε πλό και είμαστε έτοιμο στο χωράφι. Πάμε στο άλλο που είχαμε το sorghum. Και μετά πήγαμε προς τα άλλα, τα root crop. Από εκεί που θέλουν και πλό, που θέλουν και... Μήπως θέλουν και lime, δεν ξέρω. Γι' αυτό εδώ πέρα το χωράφι πατά, δεν ξέρω πώς θέλει lime. Πιστεύω να το έχω πιάσει όλο. Για να τσεκάρω λίγο το χάρτη, βάλει λίγο cruise, να πιάσουμε την ευθεία κάτω. Πάμε εδώ. Fertilize. Ναι, το έχουμε πιάσει όλο. Κομπλέ. Οπότε πετάμε λίγο απ' έξω και είμαστε έτοιμοι εδώ να κάνουμε και το πλό μας και τελειώνουμε. Οπότε ξεκινάμε τώρα να μπούμε σε timelapse. Να κάνουμε λίγες ζουλίτσες. Να κάνουμε τα πλό, να κάνουμε τα fertilize μας ξανά. Οπότε θα πάω να αδειάσω. Έχω αδειάσει λίγο το τέτοιο. Να αδειάσουμε μετά στο σιλό μόλις κοντεύει να γεμίσει ξανά με το καρότο. Γιατί το trailer πάνω στον Fiat Tiger είναι 70.000 γεμάτο. Πάμε να φύγουμε σε timelapse. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt. Get enough of love.
Τελειώσαμε εδώ πέρα δύο χωράφια, δύο στρώσεις λίπασμα, μία plow, οπότε είναι έτοιμα για σπορά αυτά το 23 και το 8. Έχουν τελειώσει τα barley, είναι στο σιλό μας, οπότε στο επόμενο επεισόδιο ίσως βάλουμε κάποιο μήλο για να κάνουμε το αλεύρι. Τα ραπανάκια, τα πατζάρια έχουν τελειώσει. Το καρότο έχει κανένα 2-3 σειρές ακόμα. Έχουμε βγάλει full παραγωγή στο σιλό. Έχουμε βγάλει φουλ καρότο. Και ίσως αυτό το πέρα το φορτίο 70.000 λίτρα όσο είναι, να πάω να τα αδειάσω κατευθείαν στο τέτοιο, στην παραγωγή, για να προχωράει και λίγο το τέτοιο, παιδιά. Για να προχωράει η παραγωγή της συσκευασμένης στροφής. Γιατί στα παντζάρια είναι 21.000 ήταν πριν που το είχα κοιτάξει εγώ με απόθεμα μέσα. Οπότε τελειώνουμε αυτά. Να δούμε πόσο έχουμε. Έχουμε μέσα 11.000. Τα φάγανε κιόλας. Και έχει άλλα 4.000, άρα έχει γεμίσει εκεί και έχει άλλες 2 παλίτες μέσα. Ωραία. Preserve carrot. Να βάλουμε μία παρτίδα και θα τα μοιράσουμε μετά. Καρότα μέχρι στιγμής πώς έχουμε βγάλει. Καρότα έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο σιλό κοντά στις 300.000. Για 4.000 λίτρα πατάμε 300. Άρα έχει κι άλλο εδώ πέρα. Ω, εντάξει. Δεν μαζεύεται, δεν μαζεύεται τόσο καρότο. Έχει πολύ μεταφορά σήμερα. Είδατε, πήγαινε από εδώ, έκανε ένα pot χωρίς το timelapse. Πήγαινα λίγο στο wheat, πήγαινα λίγο στο barley, πήγαινα από εδώ στο καρότο, μεταφορές. Ξανά γύριζα πίσω, έριχνα λίπασμα, ξανά plow. Τα υπόλοιπα χωράφια, δηλαδή αυτά τα δύο θα μείνουν σε επόμενο βίντεο, εντάξει. Αλλά αυτά με τα root crop που κάναμε σήμερα θα τα κάνω plow, λίπασμα, εκτός βίντεο, να είναι έτοιμα για σπορά. Να μην τρώμε χρόνο, άσκοπα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το plow.
Οπότε θα τα έχουμε έτοιμα upload και ό,τι άλλο θέλει λίπασμα. Και θα είναι έτοιμα για τη σπορά. Λοιπόν, παιχνίδες, έχω πάρει το trailer, το Roland, με το μικρούλι εδώ πέρα. Πάμε να φορτώσουμε τις παλέτες με το πατζάρι, να πάμε να τις πουλήσουμε και να πουλήσουμε και σε άλλο διακλείσιμο, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Να γυρίσουμε επιτέλους πίσω αυτό το μηχάνημα που μας έχει φάει πόσες χιλιάδες. Πραγματικά χιλιάδες. Μας έχει φάει 70.000 σίγουρα αυτό. Από τη μέρα που το νοικιάσαμε, τα χρέη που μας πήρε, τα ενίκια της μέρας, τα ενίκια που παίρνει για την ώρα εργασίας, μας έχει πεθάνει. Τέλεια. 20.000. Ο άλλος έχει τελειώσει όντως τη δουλειά του. Ναι, την έχει τελειώσει τη δουλειά του. 42.000. Λοιπόν, εμείς φύγαμε όπως είμαστε. Έχουμε 20.000 λίτρα. 10 παλέτες. Πολύ καλά. Πάμε στο γνωστό σημείο να το πουλήσουμε. Στο δεντράκι αυτό να πάμε στην κολόνα και είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω να μην περνάει το τρένο τώρα. Έλα, βγάλαμε πολύ καλά λεφτά εδώ πέρα. Και ακόμα έχουμε άλλες 6.000 λίτρα. Άρε φίλε, με αυτά λες είναι πολλά τα έξοδα από το μηχάνημα. Αλλά δείτε τώρα, βγάλαμε σχεδόν, φτάσαμε 76.000. Από αυτά πόσο βγάλαμε? Sold product σήμερα είμαστε. Harvest income μετράει αυτό λογικά, 32. Το 32 είναι το silage, 55 βγάλαμε εδώ. Και όπως είμαστε, πάμε τελευταίο αυτό το καρότο κάτω, να ξεκινάει η παραγωγή και για το καρότο. Και επιστρέφουμε πίσω στους silage να φορτώσουμε και το υπόλοιπο. Να πάμε να το πουλήσουμε εδώ στο animal dealer, να βγάλουμε κανένα φράγκο, να κλείσουμε έτσι με 80.000. Επιτέλους, να κάνουμε κάτι. Και στα πρώτα μας σχέδια, παιδιά, πρέπει να αποκτήσουμε κάποιο medium, δυνατό τραχτεράκι. Αυτό το έχουμε για μικρό. Medium είναι, αλλά να το έχουμε για μικρό. Γιατί δεν τραβάει καλά το plow. Δεν τραβάει καλά εδώ πέρα το trailer αυτό. Οπότε να βρούμε κάτι σε αυτόματο. Κάτι σε αυτόματο και πάνω από 250 άλογα. Να βρούμε κάτι έτσι σε καλή τιμή. Παραγγείλουμε να το πάρουμε, να το φέρουμε εδώ να τελειώνουμε. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι με 23.000 λίτρα. Πάμε όπως είμαστε για πούλημα με 400. Είναι καλά. Είναι καλά. Θα βγάλουμε μερικά να φτάσουμε πάνω από 80.000 που πάμε. Α, βγάλαμε και δεύτερη παλέτα γαλατάκι πίσω. Έχει φουλάρει μία και έχει βγάλει και ένα βαρέλι στη μία την παλέτα επιπλέον. Οπό, μας έπιασε η νύχτα 7:20. Πάνε ανοιχτώσει, σούρου που τώρα πέφτει ο ήλιος. Λοιπόν, παιχτούρες, όπως είμαστε εδώ, θα δούμε πόσα λεπτά θα μπουν και εδώ θα κλείσουμε. Για να δούμε τα τελευταία φράγκα για σήμερα. Δεν είναι ο animal dealer εδώ, ρε. Α, δεν έχω επιλέξει το trailer πίσω. Για τα πουλάει. Και άλλα 10.000. Φτάσαμε στο 87. Πάμε πολύ καλά. Έχουμε βγάλει ένα παραδάκι καλό. Οπότε τώρα στους επόμενους μήνες θα πουλήσουμε και ξανά τα καρότα που είχαν σταματήσει. Άμα τα ξεκινήσουμε, πείτε. Activate τα καρότα τώρα που το θυμήθηκα. 42.000 μέσα. 10 στα Redbit. Αυτά τα 10 θα μας βγάλουν 6.000. Οπότε 3 παλέτες ακόμα. Και θα τους βάλουμε κι άλλα στο επόμενο επεισόδιο να συνεχίσει. Ίσως βάλουμε και preserved food για παστρινάκι. Και να πάμε μπούνια. Οπότε πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να τη βάλουμε όλη την παραγωγή. Δηλαδή έχουμε αυτά τα πράγματα. 200.000 πατζάρι, 300 καρότο και 200 παστινάκι. Οπότε πείτε μου αν θέλετε να βάλουμε όλα στη συσκευασία, να τα συσκευάσουμε στο εργοστάσιο ή να πάρουμε μόλις βγάλουμε λεφτά και το άλλο εργοστάσιο που τα κάνουμε και σούπα. Πείτε μου κάτι στα σχόλια να το κάνουμε στα επόμενα που θα έρθουν. Οπότε αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, είχε αρκετή δουλειά πάλι. Δεν προλάβαμε να κάνουμε όλα τα πράγματα που θέλαμε, αλλά προχωρήσαμε καλά. Στους επόμενους μήνες έχουμε πολύ πράγμα να κάνουμε. Οπότε αυτά από μένα, παιχτούμε να είστε όλοι καλά, αφήστε ένα like να στηρίξετε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.